Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Ντάρια ή αλλιώς έρθει κανενίζει και σήμερα θα κάνω ένα πολύ χριστουγεννιάτικο βίντεο με ιδέες για δώρα που μπορείτε να χαρίσετε στους αγαπημένους σας, καθώς και τρόπους να τα συσκευάσετε χρησιμοποιώντας πράγματα που ήδη έχετε στο σπίτι σας. Σε αυτό το βίντεο όμως σας έχω και μια τεράστια έκπληξη που θα σας ανακοινώσω λίγο αργότερα στο βίντεο, γι' αυτό κάντε λίγο υπομονή. Πριν ξεκινήσω με τις ιδέες, θα ήθελα να προτείνω έναν λίγο πιο εναλλακτικό τρόπο να χαρίζουμε δώρα. Πολλοί από σας μπορεί να έχετε ακούσει το Secret Santa. Το Secret Santa είναι ένα έθιμο στο οποίο μία ομάδα ατόμων που θα χάριζαν δώρα ένας τον άλλον γράφουν ουσιαστικά τα ονόματά τους πάνω σε χαρτάκια και γίνεται μια μικρή κλήρωση και για κάθε άτομο κληρώνεται ένα άτομο στο οποίο ουσιαστικά θα αγοράσει το δώρο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνήθεια και την έχω εφαρμόσει και εγώ και με φίλες μου από τη σχολή παλιότερα και φαντάζομαι ότι κι εσείς μπορεί να έχετε τύχει σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον ή με άτομα από τη σχολή σας ή ακόμα και από την οικογένειά σας. Να έχετε κάνει το Secret Santa, αλλά όσες φορές τουλάχιστον εγώ το είχα εφαρμόσει. Γινόταν με τον εξής τρόπο. Γράφαμε τα ονόματά μας, κληρώναμε τα χαρτάκια, αλλά είχαμε ήδη αγοράσει τα δώρα, που σημαίνει ότι πρακτικά παίρναμε ένα αρκετά μη προσωποποιημένο και πολύ τυπικό χριστουγεννιάτικο δώρο, κάποιο χριστουγεννιάτικο στολίδι ή κάτι για το σπίτι, κάτι που ίσως ο άλλος να μην έχει ανάγκη. Και είχε τύχει πολλές φορές να καταλήξω με δώρα τα οποία είτε δεν είχα καθόλου ανάγκη, είτε είχα ήδη αρκετά χριστουγεννιάτικα στολίδια, ή ήταν και κάτι πολύ διακοσμητικό που δεν είχε κάποια χρήση. Και σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά προτείνω να γίνει η κλήρωση πριν και ουσιαστικά να μεσολαβήσει ένα μεσοδιάστημα στο οποίο θα έχετε χρόνο να σκεφτείτε και να δείτε τι δώρα θα αγοράσετε για το συγκεκριμένο άτομο το οποίο έχετε κληρωθεί. Και γενικά δεν βρίσκω καθόλου κακό να ρωτήσετε και το ίδιο το άτομο τι έχει ανάγκη αυτά τα Χριστούγεννα, είτε να κάνει ο ίδιος μια λίστα. Καταλαβαίνω πως οι περισσότεροι από εσάς έχετε συνδέσει τα Χριστούγεννα και τα δώρα με την έκπληξη και το απρόσμενο και αυτό που δεν θα περιμένατε. Αλλά εν τέλει, πολλές φορές αυτό που δεν περιμένουμε είναι και κάτι που δεν το χρειαζόμαστε και μας είναι λίγο περιττό. Εγώ προσωπικά και σε τέτοιες περιστάσεις όπως το Secret Santa, αλλά και σε περιστάσεις όπου οι συγγενείς μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι πολύ κοντινοί μου αγοράζουν δώρα, τους προτρέπω να με ρωτήσουν πρώτα και τους λέω ακριβώς αυτό που θέλω. Έτσι κι εγώ παίρνω κάτι το οποίο πραγματικά έχω ανάγκη και εκείνοι δεν προβληματίζονται περισσότερο με την έβρεση του δώρου. Και για μένα πραγματικά μετράει περισσότερο να έχω κάτι το οποίο σίγουρα θα χρησιμοποιήσω, από το να έχω κάτι το οποίο θα μου δώσει μια πολύ προσωρινή αίσθηση έκπληξης και χαρά. Αν ωστόσο ντρέπεστε να ρωτήσετε τι ακριβώς θα θέλαν τα άτομα αυτά, είτε επειδή δεν τα ξέρετε τόσο καλά, είτε επειδή θέλετε να κάνετε εσείς την πρώτη κίνηση, μπορείτε να τους πάρετε κάτι αναλώσιμο, δηλαδή ένα τετράδιο, ένα ημερολόγιο, κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσουν σίγουρα. Όπως ανέφερα λίγο και στο προηγούμενο βίντεο, ένα υπέροχο δώρο είναι οι εμπειρίες. Μπορείτε να χαρίσετε στον άλλον εμπειρίες όπως μια ορειβασία, μια εκδρομή, μια παράσταση, ένα εισιτήριο για μια συναυλία, ένα θέατρο ή οτιδήποτε ξέρετε ότι πραγματικά θα τον ενδιαφέρει και θα το απολαύσει. Και η τρίτη κατηγορία δώρων που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία να χαρίζουμε είναι αυτά τα δώρα που δεν θα παράγουν επιπλέον σκουπίδια και απορρίμματα. Δηλαδή ανήκουν στην κατηγορία των zero waste δώρων. Και σε αυτό το σημείο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να μοιραστώ μαζί σας ότι αυτό το βίντεο είναι σε συνεργασία και χορηγία της Wasteless Design. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι και να στηρίζω μικρές επιχειρήσεις οι οποίες τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα και επιλέγουν να χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, είναι εξ ολοκλήρου vegan και cruelty free. Το άτομο που βρίσκεται πίσω από το Wasteless Design είναι η Βέρα, η οποία κατασκευάζει όλα της τα προϊόντα στη Θεσσαλονίκη, έχει μια πολύ καλή σχέση με έμπιστους προμηθευτές, ενώ τα περισσότερα υλικά της είναι πιστοποιημένα και βιολογικά. Θα σας δείξω πρώτα ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα της, που είναι οι Zero Waste επαναχρησιμοποιούμενες σερβιέτες. Οι σερβιέτες βγαίνουν σε 4 μεγέθη. Εγώ αυτή τη στιγμή κρατάω 3, το small, το medium, το large και υπάρχει και το extra large. Είναι φτιαγμένες από goat's βιολογικό πιστοποιημένο βαμβάκι, η οποία πιστοποίηση καλύπτει και τις συνθήκες εργασίας, που σημαίνει ότι η παραγωγή του βαμβακιού έχει γίνει υπό ηθικές συνθήκες. Για την παραγωγή του, η Βέρα χρησιμοποιεί επίσης μπαμπού, κάναβι και υποαλλεργικά κουμπώματα. Από φωτογραφίες που μου έχει δείξει η ίδια πώς τα φτιάχνει και που υπάρχουν και στο νέο της site, προσπαθεί να χρησιμοποιεί όσο καλύτερα γίνεται τα υφάσματα χωρίς να σπαταλιέται καθόλου υλικό, οπότε σε μεγάλο βαθμό η παραγωγή της είναι zero waste. Τις σερβιέτες τις χρησιμοποιώ εδώ και 3 μήνες, είναι πολύ απαλές, εφαρμόζουν καλά στα εσώρουχα και είναι πολύ απορροφητικές και όπως βλέπετε δεν αφήνουν λεκέδες, γιατί επιτέλους έμαθα πώς να πλένω τις σερβιέτες. Αυτό που κάνω είναι αφού τις χρησιμοποιήσω, όσο ακόμα είναι νοπές, τις μουλιάζω σε μία λεκάνη με πολύ πολύ κρύο νερό για τουλάχιστον 8 ώρες.
ώρες. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να προσθέσετε και σόδα, ξύδι ή χοντρό αλάτι. Έπειτα ουσιαστικά τις ξεπλένετε κάτω από κρύο νερό και μετά μπορείτε να τις πλύνετε στο πλυντήριό σας άφοβα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα σας στους 40 με 60 βαθμούς. Αντέχουν δηλαδή ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, δεν θα πάθουν τίποτα. Μην έχετε καθόλου ενδιασμούς για το αν έχουν καθαρίσει, γιατί ουσιαστικά έχουν πληθεί με τον ίδιο τρόπο που έχουν πληθεί τα ισόρουχά σας. Εγώ έχω αρκετή ροή, οπότε αυτή που με εξυπηρετεί τις περισσότερες μέρες είναι η large. Υπάρχει και η extra large. Φυσικά οι μεγαλύτερες σε μεγέθη έχουν και μεγαλύτερη επένδυση, οπότε είναι πιο χοντρές και απορροφητικές και είναι πιο ασφαλείς γενικά για τις κοπέλες που έχουμε μεγάλη ροή. Υπάρχουν όμως και σερβιετάκια, αν έχετε μικρότερη ροή, τα οποία βγαίνουν σε δύο μεγέθη, small και extra small, και ποικίλουν ανάλογα και με το ισόρουχο που έχετε κι εσείς. Καθώς τα υφάσματά της είναι φυτικά, είναι vegan και cruelty free, που σημαίνει ότι για να παραχθούν δεν έχουν γίνει πειράματα σε ζώα, όλα τα προϊόντα της σχεδόν είναι κομποστοποιήσιμα, που σημαίνει ότι όταν τελειώσει ο κύκλος ζωής τους, μπορείτε να εντάξετε στο κομπόστ σας. Και θεωρώ ότι αυτό το δώρο είναι ένα πολύ ιδανικό δώρο για κάποιον που τώρα κάνει τη μετάβαση στο zero waste τρόπο ζωής και πραγματικά θέλει να δοκιμάσει νέα προϊόντα. Και αν αναρωτιέστε αν είναι ακριβές, εγώ για παράδειγμα που χρησιμοποιώ κύπελο και σερβιέτες επαναχρησιμοποιούμενες εδώ και 1,5 χρόνο, μπορώ να πω ότι πριν χρειαζόμουν περίπου ένα κουτί συμβατικές σερβιέτες που κάνουν 3,5 με 4 ευρώ, οπότε και το χρόνο πλήρωνα περίπου 35 με 45 ευρώ σε σερβιέτες, ενώ μια τέτοια σερβιέτα μπορεί να ξεκινήσει από 6-7 ευρώ και θα σας κρατήσει το λιγότερο 3 με 4 χρόνια. Το πόσο σερβιέτες θα χρειαστείτε σε μία περίοδο και το πώς χρειάζεται να αγοράσετε μπορείτε να το δείτε και οι ίδιες εμπειρικά και να ρωτήσετε και τη Βέρα να σας βοηθήσει. Και πραγματικά με αυτές τις σερβιέτες, σε αντίθεση με τις συμβατικές, δεν θα έχετε καθόλου ερεθισμούς, κνησμό, κοκκινίλες, σπυράκια, τίποτα από όλα αυτά. Δεν θα ξεχάσω μία φορά που ήμουν σε ταξίδι και δεν είχα πάρει αρκετές σερβιέτες και έτσι χρησιμοποίησα μια συμβατική μιας φίλης μου. Και πραγματικά η αντίδραση που είχε το σώμα μου σε αυτό ήταν εφιαλτική. Έβγαλα σπυράκια, κοκκινίλες, ξυνόμουν όλη την ώρα και είχε κατάλαβα πόσο πολλά χημικά βάζουν στις σερβιέτες. Η επόμενη πρόταση για δώρο που έχω να σας κάνω είναι αυτά εδώ τα επαναχρησιμοποιούμενα μαντιλάκια ντεμακιγιάς. Είναι ουσιαστικά μαντιλάκια για να ξεβάφετε το πρόσωπό σας. Είναι πολύ απορροφητικά, έχουν δύο διαφορετικές επιφάνειες. Η μία είναι λίγο πιο οπαλή και η άλλη θυμίζει λίγο περισσότερο φλή. Είναι φτιαγμένα από μπαμπού και από κάναβι, που θα βρείτε στην αγγλική βιβλιογραφία ως hemp, που είναι ένα πολύ βιώσιμο και ανθεκτικό υλικό και είναι πραγματικά πολύ ιδανικό για αυτή τη χρήση. Ένα μαντιλάκι φτάνει για να ξεβάψετε ολόκληρο το πρόσωπό σας. Εγώ τα χρησιμοποιώ πολύ σε εκδρομές και σε ταξίδια, όπου ουσιαστικά παίρνω μαζί μου σε ένα μικρό γυάλινο βαζάκι λίγο λάδι αμυγδάλου, που ξέρετε ότι λατρεύω, και χρησιμοποιώ αυτά τα μαντιλάκια. Βάζω δηλαδή πάνω στο μαντιλάκι λίγο νερό, το βρέχω λιγάκι και μετά βάζω λίγο λάδι αμυγδάλου και το χρησιμοποιώ για να ξεβάφω το πρόσωπό μου. Πιάνουν πραγματικά ελάχιστο χώρο και είναι πάρα πολύ εύκολο να πληθούν. Τα πλένω μετά στο πλυντήριο και αφού κάνω τον κύκλο ζωής τους, είναι και αυτά κομποστοποιήσιμα. Ένα άλλο προϊόν είναι αυτές εδώ οι επαναχρησιμοποιούμενες υφασμάτινες τσάντες για τα ψώνια σας. Μπορείτε να βάλετε μέσα λαχανικά, φρούτα, ψωμί, ακόμα και όσπρια και ξηρούς καρπούς. Είναι πουγκάκια, είναι πάρα πολύ βολικά. Εγώ προσωπικά τις χρησιμοποιώ στη λαϊκή όταν ψωνίζω φρούτα και λαχανικά ή όταν παίρνω ξηρούς καρπούς, τσάι ή όσπρια σε τοπικά μικρά καταστήματα που έχουν χύμα πράγματα. Και μάλιστα οι περισσότεροι δέχονται πλέον αυτές τις τσάντες με ενθουσιασμό και χαρά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης, αντίθεση με τα παραδοσιακά γυάλινα βαζάκια, δεν χρειάζονται ζύγισμα γιατί είναι πάρα πολύ ελαφριές και βολεύουν πολύ και στη μεταφορά. Και το τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω σήμερα είναι αυτό εδώ το τουλπάνι. Είναι ουσιαστικά ένα nut milk bag με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας φυτικό γάλα. Είναι ένα lifesaver προϊόν, πραγματικά. Γιατί τα φυτικά γάλατα, όπως ξέρουμε όλοι, έχουν 2,5 και 3 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Και με αυτό εδώ το μικρό πουγκάκι μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας γάλα. Είναι φτιαγμένο από βιολογικό βαμβάκι, οπότε είναι απόλυτα ασφαλές. Και ουσιαστικά αυτό που έχετε να κάνετε είναι αν, ας πούμε, θέλετε να φτιάξετε γάλα βρώμης, πρέπει να μουλιάσετε το γάλα σας για λίγες ώρες μέσα σε νερό, μετά να το πολτοποιήσετε στο μούλτι ή στο μπλέντερ και έπειτα να το περάσετε από αυτό εδώ το τουλπάνι, να το πιέσετε καλά-καλά για να βγουν όλα τα υγρά και να προσθέσετε ό,τι γλυκαντικά θέλετε, σιρόπι αγάβη, σιρόπι χουρμά ή ό,τι γλυκαντικό σας αρέσει, να το ανακατέψετε και να το αποθηκεύσετε. Μπορεί έτσι να αποθηκευτεί το γάλα και να συντηρηθεί έως και 3 ημέρες. Εγώ προσωπικά κάνω πολύ συχνά γάλα βρώμης και με βοηθάει πολύ στο να κάνω οικονομία. Με τα υπόλοιπα φυτικά
γάλα μυθάλου για παράδειγμα, γίνεται ακριβώς το ίδιο, είναι πάρα πολύ εύκολο πάλι. Μπορείτε να δείτε την περιγραφή κάθε προϊόντος στο site, στο οποίο η Vera αυτή τη στιγμή έχει βάλει και 10 με 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα μέχρι τις 22. Και η μεγάλη έκπληξη που όλοι περιμένετε είναι ότι στο προφίλ μου στο Instagram έχω ένα τεράστιο giveaway. Ισχύει μέχρι τις 24 τα μεσάνυχτα και στις 25 τα Χριστούγεννα δηλαδή θα ανακοινωθούν οι 3 νικήτριες νικητές. Να πω επίσης σε αυτό το σημείο ότι κάτι πολύ σημαντικό για μένα, το οποίο αμελούν ακόμα και zero waste επιχειρήσεις, είναι η συσκευασία. Και η Vera προσπαθεί πραγματικά όλες οι συσκευασίες της να είναι χάρτινες, χωρίς καθόλου χρήση πλαστικού. Αυτές ήταν οι ιδέες μου για δώρα που μπορείτε να κάνετε στους αγαπημένους σας. Θα περάσουμε στο άλλο μέρος του βίντεο, που είναι ουσιαστικά πώς να συσκευάσετε τα δώρα σας. Και εδώ πιστεύω ότι έχω κάνει πολύ ωραία δουλειά φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Θα σας δείξω εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να συσκευάσετε τα δώρα σας. Για να διακοσμήσω τα δώρα, ήθελα πολύ να χρησιμοποιήσω και αποξηραμένα φρούτα. Και για πρώτη φορά αποφάσισα να τα φτιάξω μόνη μου. Οπότε πρώτα έκοψα ένα πορτοκάλι και δύο grapefruit σε όχι πολύ λεπτές φέτες. Τις έβαλα πάνω σε μια επιφάνεια ψησίματος από σιλικόνη που μου πρότεινε κάποια από εσάς σε ένα προηγούμενο μου βίντεο. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε και μια απλή λαδόκολα. Τις έψησα στους 100 βαθμούς στον αέρα για μία ώρα και μετά στους 50 βαθμούς για άλλη 1,5 με 2 ώρες. Είναι σημαντικό να ελέγχετε συχνά τη θερμοκρασία για να μην σαρπάξουν και αν χρειαστεί να χαμηλώσει τους βαθμούς. Πέρα από τα αποξηραμένα φρούτα, χρησιμοποίησα λίγο σπάγκο, κόκκινη κορδέλα που είχα κρατήσει από κάποιο παλαιότερο δώρο, ξύλινα στολίδια, κουκουνάρια και κλουνάρια από ήλεξ, πεύκο και έλα. Τα μικρά κλαδάκια τα μάζεψα από τη γειτονιά μου, ενώ το πιο μεγάλο κλαδί το πήρα από τη λαϊκή μου. Όσο αποξηραίωνα τα πορτοκάλια, έφτιαξα και το πρώτο δώρο. Το τύλιξα σε ένα φουλάρι που είχα αγοράσει μεταχειρισμένο. Μπορείτε να βρείτε παρόμοια φουλάρια πολύ εύκολα ή αν έχετε ήδη, δημιουργούν ένα πολύ ωραίο και πρωτότυπο αποτέλεσμα, ενώ το άτομο στο οποίο θα χαρίσετε το δώρο μπορεί να χρησιμοποιήσει και το φουλάρι. Το τύλιξα προσθέτοντας ένα μικρό κλωναράκι ήλεξ, ένα κλωνάρι από πεύκο και ένα ξύλινο στολίδι. Για το επόμενο δώρο επέλεξα μια χάρτινη συσκευασία. Χρησιμοποίησα ένα φάκελο ταχυδρομείου που κάποιος κατά λάθος τον έσκισε με τα νύχια του. Έκοψα το σημείο που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και τύλιξα το βιβλίο στον υπόλοιπο φάκελο. Θα μπορούσα να το αφήσω και έτσι, αλλά για να το προσθέσω μια πιο ιδιαίτερη λεπτομέρεια, χρησιμοποίησα ένα κομμάτι χαρτί που θύμιζε παλιά εφημερίδα και τύλιξα λίγο λιγότερο από τη μισή επιφάνεια. Το τύλιξα γύρω-γύρω με χαρτοτενία που φεύγει πολύ εύκολα και δημιουργεί ένα πιο χειροποίητο αποτέλεσμα. Το έδεσα με σπάγκο και πρόσθεσα ένα αποξηραμένο πορτοκάλι και ένα κλαδάκι από έλατο. Το επόμενο δώρο το τύλιξα με παρόμοιο τρόπο, μόνο που χρησιμοποίησα το εσωτερικό μέρος μιας χάρτινης τσάντας. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά κάποιες χάρτινες τσάντες από μέσα έχουν πολύ ωραίες λεπτομέρειες και σχέδια και είναι κρίμα να μην τις εκμεταλλευτούμε. Αυτό το δώρο το έδεσα με σπάγκο, κόκκινη κορδέλα και το διακόσμησα με ένα κλαδάκι ήλεξ και ένα μικρό κόκκινο στολίδι. Το τελευταίο δώρο το τύλιξα σε μια τότ βαμβακερή πάνι τσάντα που γενικά μου αρέσει πολύ να χαρίζω δώρα σε πάνι τσάντες γιατί το βρίσκω πάρα πολύ πρακτικό. Το έδεσα με σπάγκο και μια κόκκινη κορδέλα και το διακόσμησα με κλαδάκι από πεύκο και έλατο. Αυτές ήταν οι ιδέες για δώρα που μπορείτε να κάνετε στους αγαπημένους σας φέτος τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας έδωσα ιδέες για συσκευασίες και για δώρα. Εύχομαι να περάσετε αυτά τα Χριστούγεννα πάρα πολύ ωραία και να μοιραστείτε όμορφες στιγμές και εμπειρίες με τους αγαπημένους σας. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ωστότε γράψτε μου ποια ήταν η αγαπημένη σας συσκευασία ή η αγαπημένη σας ιδέα για δώρο και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές.